Γεια σου. Είμαι ο Βασίλη και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώ μπορεί να κάνει μία παράγραφο του εγγράφου σου, όποια παράγραφο θέλει εσύ, να ξεκινάει πάντα από την αρχή τη σελίδα. Δηλαδή αυτή η παράγραφο, όπου και να τη βάλει, θα είναι πάντα στην αρχή τη σελίδα, ανεξάρτητα από το τι υπάρχει πριν από αυτήν. Μάλιστα, θα δείξω τρει διαφορετικού τρόπου με του οποίου θα μπορούσε κάποιο να το κάνει, και θα δεις ότι ο τελευταίος φυσικά είναι αυτός ο οποίος είναι ο καταλληλότερος από όλους. Πάμε όμως να δούμε το πρόβλημα στην πράξη. Εδώ λοιπόν έχω ένα έγγραφο και για να το βλέπω λίγο καλύτερα θα πάω από την καρτέλα της προβολής να ανοίξω εδώ πέρα στην παλέτα του Zoom το κουμπί πολλέ σελίδε, οπότε το βλέπω σε αυτή τη μορφή. Θέλω λοιπόν οπουδήποτε υπάρχει κεφάλαιο 1 να ξεκινάει από την αρχή τη σελίδα, δηλαδή εδώ πέρα το κεφάλαιο 2. Δεν θέλω να ξεκινάει, τελειώνει, εδώ που τελειώνει το κείμενο να ξεκινάει κατευθείαν, αλλά να ξεκινάει από την αρχή τη επόμενη σελίδα. Υπάρχουν λοιπόν, όπω είπα και πριν, τρει να το κάνω. Ο πρώτο τρόπο είναι να καταστρέψω το έγγραφο. Γιατί αυτό που θα κάνω τώρα στην πραγματικότητα είναι καταστροφή του έγγραφου και θα το κάνει μόνο κάποιο ο οποίο δεν γνωρίζει από Word. Και αυτό που θα έκανε λοιπόν θα ήταν να κάνει ένα κλικ εδώ και να πατήσει το έντερ πολλέ φορέ. Οπότε φτάνουμε κάποια στιγμή σε αυτό το αποτέλεσμα. Το οποίο οπτικά ναι, μεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Αλλά αν αρχίσω να κάνω επεξεργασία στο έγγραφο και πειράξω πράγματα από πιο πριν ε, και αλλάξουν, αλλάξει κάτι, θα αλλάξουν τα πάντα εδώ πέρα. Οπότε. Αυτό γενικώ είναι κάτι το οποίο πρέπει κανεί να το αποφεύγει, ε, ειδικά αν ε, έχει μια δουλειά η οποία χρειάζεται να γράφει έγγραφα. Δεν το κάνουμε ποτέ αυτό το πράγμα. Θα κάνω λοιπόν ανέρεση εδώ πέρα αρκετέ φορέ ώστε να επαναφέρω τα πράγματα εκεί που ήταν. Κάποιο ο οποίο έχει κάποιε γνώσει του Word θα έκανε την εξή δουλειά: θα έβαζε το δρομέα εδώ πέρα, ή ακόμη καλύτερα εδώ, και θα πατούσε control και enter, το οποίο με το control και enter ή από την καρτέλα τη α, εισαγωγή, αν θυμάμαι καλά, όχι τη διάταξη είναι. Υπάρχει εδώ πέρα αλλαγή, αλλαγή σελίδα ή αλλαγή σελίδα από εδώ, ή control και enter είναι το ίδιο. Οπότε βάζοντα μια αλλαγή σελίδα, και μάλιστα αν εμφανίσω του χαρακτήρε που δεν εκτυπώνονται, φαίνεται κιόλα εδώ πέρα, εξασφαλίζω ότι αυτό θα είναι πάντα εδώ. Δηλαδή, αν εδώ πέρα βάλω μια νέα παράγραφο, βλέπω ότι αυτό είναι πάντα στην. Δηλαδή, η αλλαγή σελίδα μου εξασφαλίζει ότι θα έχω αυτό το αποτέλεσμα εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα το έκανε κάποιο χρήστη, ο οποίο να κάνω εδώ τι αναιρέσει μου. Ε, έχει κάποιε γνώσει από Word, κάποιε βασικέ γνώσει. Αυτό ο οποίο όμω έχει προχωρημένε γνώσει Word και χρειάζεται ε, να χειριστεί ένα έγγραφο που είναι μεγάλου μεγέθου, οπότε θέλουμε κάποια πράγματα να μπορούν να γίνονται αυτόματα, θα έκανε κάτι διαφορετικό. Και θα έκανε κάτι διαφορετικό γιατί θέλω να δείξω το πρόβλημα που υπάρχει εδώ πέρα. Αν λοιπόν έρθω και πάρω το κεφάλαιο 2 από εδώ πέρα, επιλέγω ας πούμε, αυτό το κομμάτι και πω ότι τελικά δεν το ήθελα εδώ. Ctrl X στο πληκτρολόγιο ή δεξί κλικ και αποκοπή για να θέλω να το μετακινήσω. Και θέλω να το βάλω εδώ. Εδώ λοιπόν, για ένα κλικ και Ctrl V στο πληκτρολόγιο για να κάνω την επικόλληση. Πάρα πολύ ωραία. Έμεινε εδώ πέρα η αλλαγή σελίδα και το κεφάλαιο 2 πήγε εδώ. Άρα λοιπόν δεν μεταφέρθηκε μαζί, οπότε πρέπει να έρθω τώρα εδώ, να διαγράψω την αλλαγή σελίδα, να διαγράψω και αυτό το Enter, να έρθω μετά εδώ πέρα, να πατήσω Ctrl Enter και ε, με... αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σε ένα πολύ μεγάλο έγγραφο 100 σελίδων ας πούμε, το να κάνουμε δουλειά σε αυτού του είδου μέσα στο έγγραφο είναι κάτι το οποίο απλώς δεν γίνεται κάποια στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει το πράγμα. Τι θα έπρεπε να κάνουμε λοιπόν, πάμε να κάνουμε εδώ πέρα λοιπόν ανέρεση για να δούμε την σωστή λύση, αυτό που δηλαδή θα έπρεπε να κάνει κανεί. Να το επαναφέρω λοιπόν το πράγμα εδώ που ήταν. Η παράγραφο λοιπόν που λέγεται κεφάλαιο 2, γιατί αυτό είναι μια παράγραφο στην πραγματικότητα. Οπουδήποτε υπάρχει έντερνετ, είναι μια παράγραφο. Ε, είτε μπορώ να την επιλέξω, είτε μπορώ να κάνω απλώ ένα κλικ εδώ πέρα. Οπότε στην πραγματικότητα είμαι μέσα στην παράγραφο. Και από την κεντρική καρτέλα, αν πάω στην παλέτα τη παραγράφου και ανοίξω το σχετικό πλαίσιο διαλόγου, μπορώ να πάω εδώ πέρα στην αλλαγή γραμμή και σελίδα. Εδώ λοιπόν μπορώ να ενεργοποιήσω την αλλαγή σελίδα πριν που θα ενεργοποιηθεί φυσικά για τη συγκεκριμένη παράγραφο στην οποία μέσα βρίσκομαι ή θα την είχα επιλεγμένη. Ε, θα πατήσω λοιπόν το OK εδώ πέρα. Οπότε αυτή η παράγραφο τώρα έχει πάντα μια αλλαγή σελίδα πριν. Δεν, δεν φαίνεται εδώ πέρα, δηλαδή βλέπω ότι δεν υπάρχει αλλαγή σελίδα πριν. Αυτό επίση είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δείτε σε ένα έγγραφο. Να δείτε μια παράγραφο να ξεκινάει πάντα στην αρχή τη σελίδα. Δεν θα δείτε κάποια αλλαγή σελίδα. Και λέει πώ γίνεται αυτό, πώ είναι δυνατόν η συγκεκριμένη παράγραφο να πηγαίνει εκεί. Δηλαδή, πολλέ φορέ βλέπουμε στο Word να γίνονται κάποια μαγικά, ότι δηλαδή κάποια πράγματα δεν λειτουργούν με τον τρόπο που καταλαβαίνουμε ότι λειτουργούν. Υπάρχουν κάποιε ρυθμίσει που τα κάνουν και γι' αυτό το λόγο γίνεται. Αν λοιπόν πάρω τώρα τη συγκεκριμένη παράγραφο από εδώ και. Κάνω Ctrl X στο πληκτρολόγιο για να, το, για να την αποκόψω από εδώ πέρα. Βλέπω πρώτα πρώτα ότι φεύγει η αλλαγή σελίδα, γιατί έφυγε η παράγραφο η οποία την επέβαλε. Αν την βάλω οπουδήποτε λοιπόν, ένα κλικ εδώ, Ctrl V, αυτομάτω η, αυτή, αυτή, η παράγραφο θα ξεκινήσει από την επόμενη σελίδα. Αυτό γίνεται λοιπόν από την παλέτα τη παραγράφου και την αλλαγή γραμμή και σελίδα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία κανεί μπορεί να τα δει και στο, στα μαθήματα στη σειρά μαθημάτων του προχωρημένου επίπεδου στο Word. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι το να ξέρει κανείς καλά ο Word, ειδικά όταν χειρίζεται έγγραφα μεγάλου μεγέθους ή τα δουλεύει πολύ, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει ε, την κατάσταση σε πάρα πολλές μορφές. Αν θέλεις να βλέπεις και περισσότερα τέτοια βίντεο κάθε εβδομάδα, μπορείς να γραφτείς πατώντας το κουμπί της εγγραφής που πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ πέρα κάτω δεξιά αν βλέπεις αυτό το βίντεο στο YouTube ή μπορείς να με ακολουθήσεις ανάλογα αν βλέπεις αυτό το βίντεο στο Instagram, στο TikTok ή στο α, Facebook. Επίση, μπορεί να πατήσει το καμπανάκι για να σου έχει την ειδοποίηση στο YouTube ή γενικότερα να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που υπάρχουν σε άλλε άλλες πλατφόρμε για να μπορεί να βλέπει κάθε εβδομάδα τι ανεβάζω. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησε αυτό το βίντεο.